Ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας η απομάκρυνση των υλικών που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στο πάρκο Πυρσινέλα, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, όπως και έγινε. Έντονο προβληματισμό, ωστόσο, δημιούργησε από την αρχή η χρονική στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς αλλά και το σημείο που αυτή ξέσπασε, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν τον δράστη ή τους δράστες να προχωρήσουν σε αυτήν την ενέργεια. Ο χώρος, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισσά, φυλάσσεται εκ νέου από την αστυνομία, καθώς μια διαφορετική ερμηνεία σχετικά με την εγκύκλιο απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δάση, αλσίλια και πάρκα είχε ως αποτέλεσμα την πλημελή φύλαξη του χώρου το επίμαχο διάστημα. Ο Δήμαρχος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους φορείς και τις υπηρεσίες για την κινητοποίησή τους. Πρόσθεσε πως η απόφαση απαγόρευσης ισχύει τουλάχιστον μέχρι τις 26 Αυγούστου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ατομική ευθύνη καθενός να είναι προσεκτικός ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες όπως του φετινού καλοκαιριού. Φέτος είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ανομβρία. Και επιπρόσθετα και η δική μας αδιαφορία, που σε πολλές περιπτώσεις αυτός ο συνδυασμός είναι καταστροφικός και το είδαμε στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Αποφύγαμε τα χειρότερα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση. Είναι μεγάλες οι δικές μας ευθύνες να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους χώρους καθαρούς ώστε να μην υπάρχει υλικά τέτοια τα οποία μπορούν να πυροδοτήσουν εύκολα μια πυρκαγιά. Καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια να κρατήσουμε καθαρή όλη την έκταση του Δήμου, που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο σε όλες τις περιπτώσεις. Και επιπρόσθετα χρειάζεται και η επιτήρηση. Πρέπει να μέχρι τις 26 του μηνός ισχύει το ΦΕΚ απαγόρευση της εισόδου σε χώρους άλση, πάρκα, δασίλεια κτλ. Και νομίζω ίσως πάρει και μια επιπρόσθετη, γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει μια παράταση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Σιγά σιγά θα αλλάξει και ο καιρός, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, θα βρέξει, οπότε ο κίνδυνος θα μειωθεί. Χρειάζεται λοιπόν διαρκής επαγρύπνηση. Εγώ να ευχαριστήσω τους φορείς της πόλης, τις ομάδες πρωτοβουλίας που βοηθούν πάρα πολύ τόσο όσον αφορά την απαγρύπνηση αλλά και όσον αφορά τη συμβολή τους στην καθαριότητα πολλών χώρων. Το είδαμε προχθές και οφείλω από αυτή τη θέση να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η συμβολή του πολίτη σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστική σημασίας και βέβαια πρέπει και οι δικές μας υπηρεσίες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.